νομικός με ειδίκευση σε υποθέσεις δημοσίου και ποινικού δικαίου, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και άλλοτε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης είναι κοντά μας για να ανοίξουμε περισσότερο τη συζήτηση. Κύριε Ιωαννίδη, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα κοντά μας. Σε μια ιστορική ημέρα για όλους μας, για τη δικαιοσύνη, για τη δημοκρατία και λίγα δευτερόλεπτα πριν βγούμε στον αέρα συζητούσαμε για τη μοναδικότητα της υπόθεσης αυτής. Ναι, γιατί αυτό το οποίο διακρίνει τη Χρυσή Αυγή από άλλα ακροδεξιά μορφώματα είναι ότι εδώ είχαμε σύμπτωση κόμματος και εγκληματικής οργάνωσης. Αυτό δεν είναι σύνηθες. Mm-hmm. Υπάρχει ένας προβληματισμός για την άκρα δεξιά στην Ευρώπη, υπάρχουν εξτρεμιστικές συμπεριφορές. Αυτό όμως που είδαμε και μάλιστα με την απήχηση που είχε η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα, mm-hmm. δεν ήταν κάτι εντελώς περιθωριακό από ένα σημείο και ύστερα, αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί και ήταν μια κρίσιμη δίκη για το πολίτευμα. Η δημοκρατία μάχεται τους εχθρούς της με τα δημοκρατικά μέσα, με τα μέσα του κράτους δικαίου. Δεν τους κάνουμε τη χάρη να τους στερήσουμε τα δικαιώματα που αυτοί θα ήθελαν να στερήσουν από όλους εμάς. Είχαν μια πολυτελή διαδικασία, εξάντλησαν τα δικαιώματά τους και φτάσαμε σε αυτή την κομβική απόφαση που νομίζω ότι καλύπτει, αν θέλετε, και ένα κενό. Γιατί δεν ήταν πάντοτε στο ύψος των περιστάσεων η αντίδραση των οργάνων της πολιτείας, δικαιοσύνης, αστυνομίας, αλλά και του πολιτικού συστήματος στην τόσο επικίνδυνη εμφάνιση της Χρυσής Αυγής και στον τρόπο με τον οποίο δρούσε. Έχετε δίκιο επ' αυτού και θα επανέλθουμε σε αυτή την παράμετρο. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω, επειδή έχετε μια πιο ενδελεχή ματιά και μέσω του Διεθνούς Παρατηρητηρίου για τη Δίκη της Χρυσής Αυγής, υπάρχουν πτυχές τις οποίες εμείς αγνοούμε ή μας έχουν ξεφύγει? Οι μόνες πτυχές που νομίζω ότι αγνοεί ο κόσμος είναι αυτές οι οποίες δεν έφτασαν στη δίκη. Γιατί τι συνέβη στην πραγματικότητα εδώ? Ενώ υπάρχει πληροφόρηση και όλοι ξέρουμε ποιες είναι οι συμπεριφορές για τις οποίες συστηματικές εγκληματικές πράξεις παραπέμφθηκε η Χρυσή Αυγή, είναι αλήθεια ότι υπάρχει μία σειρά από εγκληματικές ενέργειες που δεν εξιχνιάστηκαν, όπου όμως το modus operandi, όπως λέμε οι νομικοί, δηλαδή ο τρόπος δράσης, mm-hmm. είχε τη σφραγίδα της Χρυσής Αυγής. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, και λίγες κατηγορίες είχαν σε σχέση με εκείνα τα αδικήματα που συνήθως συνέβαιναν νύχτα, συνήθως κατά ευάλωτων ανθρώπων, μοναχικών, πάντοτε με άνονδρο τρόπο, πολύ εναντίον ενός, και πάντοτε σε ευάλωτους ανθρώπους και πάντοτε από θέση ισχύως. Μόλις η πολιτεία αντέδρασε, μόλις η αστυνομία και η δικαιοσύνη άρχισαν να κάνουν τη δουλειά τους, τότε αυτό το προσωπείο, η άβρα της ανδρείας που είχαν, της δύναμης, κατέρευσε. Και τους είδαμε σαν θρασίδηλα ανθρωπάκια μέσα στο δικαστήριο επί 5,5 χρόνια, ένας-ένας να απαρνούνται την κοινή τους στάση και ιδεολογία, ό,τι τους ένωνε, και ο ένας να κατηγορεί τον άλλον, και φτάσαμε στο πολιτικό αποτέλεσμα και του αποδεκατισμού της Χρυσής Αυγής. Γιατί όμως 5,5 ολόκληρα χρόνια? Γιατί τόσο μεγάλες καθυστερήσεις? Γιατί η διαδικασία να εξελίσσεται μία με δύο φορές την εβδομάδα και το πρόσκομα να είναι ότι δεν υπάρχουν αίθουσες? Σε ολόκληρη Αττική δεν υπάρχει μία αίθουσα για να εξελιχθεί το διαδικαστικό. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι στην αρχή δεν δόθηκε η προσοχή που έπρεπε να δοθεί στην τόσο σημαντική αυτή δίκη. Ακόμα και οι δικαστές δεν ήταν αποκλειστικής απασχόλησης σε αυτή τη δίκη, είχαν και άλλες απασχολήσεις. Στην πορεία αυτό διορθώθηκε. Είναι βέβαια αλήθεια ότι είναι μια δίκη με χαρακτηριστικά μοναδικά, έτσι, η μεγαλύτερη δίκη της μεταπολίτευσης, όσο μπορώ να θυμηθώ εγώ. Όμως, τι συνέβη? Ενόσο το ροκάνισμα του χρόνου το επεδίωξαν οι ίδιοι κατηγορούμενοι, στην πορεία τους εκδικήθηκε. Ο χρόνος που υποτίθεται ότι τον είχαν σύμμαχο, στην πορεία τους εκδικήθηκε, γιατί όσο πήγαινε αυτό και όσο στην πορεία της δίκης καταδεικνύονταν η ενοχή και η συστηματική δράση, γιατί το κωμικό εδώ πέρα ήταν η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης, έτσι. Mm-hmm. Δεν ήταν απλώς να καταδικαστούν για τις επιμέρους πράξεις, να θεμελιωθεί ότι υπήρχε εγκληματική οργάνωση δομημένη με συνέχεια, με διάρκεια δράσης, και είχε και διεύθυνση η εγκληματική οργάνωση αυτή. Και ευτυχώς το δικαστήριο διέκρινε ότι υπήρχε πράγματι ένας ηγετικός πυρήνας, ο οποίος έχει και πολύ βαρύτερη ποινική μεταχείριση. Μόνο όμως οι κατηγορούμενοι ήταν εκείνοι που ήθελαν να πετύχουν ροκάνισμα του χρόνου? Διότι υπάρχουν και κάποιες ευθύνες που αφορούν το πολιτικό σύστημα και δεν το χρωματίζω. Κοίταξε, δεν θέλω να καταφύγω σε τέτοιου τύπου ερμηνείες σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη δίκη. Η αλήθεια είναι, επί προηγούμενης κυβέρνησης ξεκίνησε, η αλήθεια είναι ότι από ένα σημείο και ύστερα τα πράγματα άρχισαν να βελτιώνονται. Αλλά πάντως
Το σημαντικότερο που πρέπει να κρατήσουμε σήμερα είναι ότι μετά από ένα μεγάλο διάστημα που υπήρχε αδράνεια ή δεν υπήρχε η συνειδητοποίηση του πόσο κρίσιμο είναι να αντιμετωπιστεί ο φασισμός και ο ναζισμός. Προσέξτε, εδώ οι άνθρωποι αυτοί δεν δικάζονται επειδή οι ιδέες τους είναι φασιστικές ή ναζιστικές. Εδώ δικάζονται επειδή τις ναζιστικές ιδέες τους θέλησαν να τις κάνουν πράξη. Και εκεί, σε αυτό σύζεται η εγκληματική τους δράση. Ο ναζισμός στον πυρήνα του έχει την άρνηση της αξίας του ανθρώπου. Είναι εξολοθρευτικός έναντι αυτών που κατονομάζει ως εχθρούς. Αυτοί λοιπόν δεν αρκέστηκαν να βάζουν τα παιδιά τους να χαιρετάνε ναζιστικά, γι' αυτό δεν θα μπορούσαν να καταδικαστούν. Έβαλαν σε πράξη τη ναζιστική ιδεολογία που σημαίνει τι στην πραγματικότητα, σημαίνει άρνηση της αξίας του ανθρώπου, σημαίνει φόνους, σημαίνει βία, σημαίνει απειλές. Θα μου επιτρέψετε λίγο να επιμείνω στο κομμάτι των ευθυνών που αφορούν τα πολιτικά κόμματα, διότι το είδαμε πολλές φορές, να μην εθελοτυφλούμε, έτσι. Να εργαλειοποιείται η Χρυσή Αυγή. Έκοβε ποσοστά. Να το πούμε ευθέως. Ναι, κοιτάξτε, εδώ θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Δυστυχώς, σχεδόν σε όλο το πολιτικό φάσμα υπήρξαν πρόσωπα, δεν θέλω να πω εν το συνόλο τα κόμματα ή οι ηγεσίες τους, αλλά υπήρξαν πρόσωπα που έκαναν χοντρά φάλτσα, να το πω έτσι λαϊκά. Έπαιξαν με τη Χρυσή Αυγή, ακόμα και όταν την κατήγγυλαν, διότι πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο γινόταν αυτό και ιδίως οι αλληλοκατηγόριες ποιος εκ των πρωταγωνιστών της πολιτικής κοινής ευνοεί περισσότερο τη Χρυσή Αυγή, δια πράξεων ή δια παραλήψεων, ακόμα και αυτές έριχναν νερό στο μήλο της Χρυσής Αυγής. Ενώ έπρεπε να συνειδητοποιηθεί το εξής, ότι είναι τέτοιος ο κίνδυνος και τόσο σοβαρός, που θα έπρεπε το πολιτικό σύστημα να ομονοεί στοιχειωδώς. Δεν λέμε να συμφωνούν σε όλα. Υπάρχουν αποχρώσεις στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο φασισμός, η ακραδεξιά, ο ναζισμός κτλ. Αλλά στα στοιχειώδη, στη δημιουργία αυτό που λέμε μιας υγειονομικής ζώνης απομόνωσής τους, σε αυτά έπρεπε οπωσδήποτε να ομονοήσει το πολιτικό σύστημα. Και δείτε τώρα τι έγινε. Όταν μπήκε η Χρυσή Αυγή στη Βουλή, κάποιοι θεωρούσαν ότι αυτό θα τους ημερέψει. Δεν ημέρεψαν καθόλου μπαίνοντας στη Βουλή. Ή το γεγονός ότι δεν τους απομόνωναν ή βγαίναν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λένε θα αποκαλυφθούν. Κάθε άλλο. Όσο προβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης, τόσο φούσκονταν τα πανιά τους. Το ακριβώς αντίθετο συνέβη όταν αφενός αντέδρασαν τα κρατικά όργανα και αφετέρου το πολιτικό σύστημα και των μέσων ενημέρωσης άλλαξε στάση. Επειδή κάνετε αναφορά επ' αυτού, εγώ θα το ξαναπώ. Ότι κόντρα στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι προς τιμή σας. Και κόντρα στο κεντρικό μηδιακό σύστημα που πολλές φορές προέβαλε αυτούς τους ανθρώπους, αν θέλετε, και μέσα από αυτό το ηλουστρασιόν πλαίσιο του lifestyle. Ο όμιλος της Crete TV, αναφέρομαι στην τηλεόραση, αναφέρομαι στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, αναφέρομαι στο ραδιόφωνο του 1984, αναφέρομαι στο site neakrete.gr. Δεν έδωσαν βήμα. Δεν έδωσαν βήμα όχι σε ένα κόμμα, αλλά σε μια εγκληματική οργάνωση και με τη βούλα της δικαιοσύνης. Και εξάλλου, εκτός από τις περιπτώσεις του lifestyle που αναφέρατε, ο Σάκης δόθηκε βήμα στη Χρυσή Αυγή. Τι προέκυψε? Προέκυψε ένας βίος λόγος, απειλές. Ακόμα και χειροδικίες μέσα σε στούντιο είδαμε. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, η τακτική τους ήταν μια συνεχής πρόκληση και άρνηση των καλών ακόμα και του διαλόγου, του τηλεοπτικού διαλόγου. Εκμεταλλεύονταν κάθε ευκαιρία για να παίζουν εκτός πλαισίου και εκτός κανόνων. Και γι' αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό το να περιοριστεί η προβολή τους, διότι δεν παίζαν με τους όρους του λόγου, παίζαν με τους όρους του υποσυνείδητου. Παίζαν με τους όρους του εντυπωσιασμού. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της άκρας δεξιάς γενικότερα. Στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής έφτασε στο έπακρο. Να πάμε λίγο αμιγώς στο δικαστικό σκέλος, να μας πείτε λίγο τι περιμένουμε από εδώ και πέρα και σε ό,τι αφορά τις ποινές. Πότε θα τις μάθουμε, για παράδειγμα? Κοιτάξτε, δεν ξέρω ακριβώς πότε θα τις μάθουμε. Είναι ζήτημα των επόμενων ημερών, πιθανόν και αύριο, ανάλογα πώς θα κρατήσουν οι αγορές των συνηγόρων επί των ελαφρυντικών, να ξεκινήσουμε να ακούμε κάποιες ποινές. Αν και το θεωρώ λίγο δύσκολο, γιατί είναι και πάρα πολύ κατηγορούμενη. Τώρα, έχει μεγάλη σημασία επίσης, αν και η ίδια η απόφαση επί της ενοχής προδιαγράφει λίγο ως πολύ ποια θα είναι τα πλαίσια. Τι φωτογραφίζει? Κοιτάξτε, θα μου φαινόταν πάρα πολύ περίεργο εάν στην περίπτωση των βασικών κατηγορουμένων
γινόντουσαν δεκτά κάποια ελαφρυντικά. Αυτό είναι το που παίζεται τώρα. Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα. Ναι. Καταρχάς, ο Μιχαλολιάκος έχει ξανακαταδικαστεί και για βία αδικήματα, να πάρουμε μια περίπτωση. Όπως και νομίζω και ο Κασιδιάρης και πολλοί εξ αυτών. Δεν έχω τα ποινικά του Μητρούλα μπροστά, αλλά είναι γνωστά αυτά. Επιπλέον, το δικαστήριο έχει μια διακριτική ευχέρεια. Δεν είναι υποχρεωμένο να δώσει ελαφρυντικά σε κάποιον ο οποίος έχει αυτό που λέγαμε παλιά πρότερο έντιμο βίο, ο νέος ποινικός κώδικας λέει σύνομος βίος. Θα ερμηνεύσει τις διατάξεις, γιατί αυτό που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ακριβώς το πόσα χρόνια θα κάτσουν στη φυλακή όσοι κάτσουν στη φυλακή. Αυτό που πρέπει όμως να σταλεί ως μήνυμα είναι ότι εδώ η δικαιοσύνη τίμησε το ρόλο της. Δεν είναι δυνατόν οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για τόσο αίμα καταρχάς και τόσες βίαιες πράξεις, δεν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι μετά από τέτοια καταδίκη επί της ενοχής να πέσουν στα μαλακά. Το θεωρώ λίγο δύσκολο, παρά το γεγονός ότι στη δικιά μου κρίση έχει μεγαλύτερη σημασία η απόφαση επί της ενοχής από το εάν τελικά και πόσες μέρες ή μήνες ή χρόνια θα κάτσει κάποιος στη φυλακή. Και βέβαια υπάρχει και το γεγονός ότι είναι πρωτόδικη απόφαση. Οπότε να μην υπάρξει κυριαρχής καμιά γενική απογοήτευση αν αρκετοί από τους κατηγορούμενους πάρουν το λεγόμενο ανασταλτικό στην έφεση, γιατί θα έρθει και το εφετείο και εκεί στο εφετείο πλέον θα κριθούν κάποια τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Έτσι. Θεωρώ πάντως ότι σήμερα έγινε ένα πολύ μεγάλο βήμα. Δηλαδή σήμερα η ελληνική δημοκρατία έδειξε ότι μπορεί να αμυνθεί απέναντι στους εχθρούς της. Μετά τη σημερινή απόφαση, θέλω να μου πείτε τι σκέφτεστε για την εισαγγελέα Έδρας που πρότεινε τα αντίθετα. Έτσι, αναφέρομαι στην πρόταση της κυρίας Αδαμαντίας Οικονόμου. Κοιτάξτε, δεν θα σας πω τι σκέφτομαι για την εισαγγελέα, θα σας πω τι σκέφτομαι για την εισαγγελική πρόταση. Ναι, στο νομικό πλαίσιο κάνουμε την αναφορά φυσικά. Γιατί πραγματικά δεν θέλω να δώσω εξηγήσεις και τέτοια. Θα πω μόνο ότι η εισαγγελική πρόταση ήταν απολύτως αναντίστοιχη της διαδικασίας. Δηλαδή, κοιτάξτε, όταν υπάρχουν ορισμένες εκατοντάδες περιστατικά, τα οποία έχουν ίδια μέθοδο δράσης και τα διαπράττουν χρυσαυγίτες, τα οποία έχουν αποδειχθεί. Το να τα πιάσεις ένα-ένα και να πεις ότι δεν προκύπτει με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, πώς να το πω, από ΚΕΠ, θα πήγαινε και θα δήλωνε ότι εγκληματούσε στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. Ξέραμε, έχουμε το ίδιο μέθοδο δράσης. Την ίδια στόχευση. Τα θύματα ήταν συνήθως ευάλωτοι άνθρωποι, μετανάστες ή ήταν πολιτικοί τους αντίπαλοι. Και είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν συστηματικά και μάλιστα είναι και κάποιες συγκεκριμένες οργανώσεις τους που ήταν οι εμπροστοφυλακοί και τα τάγματα εφόδου. Στην Νίκαια, στον Πειραιά. Δηλαδή είναι οι ίδιοι άνθρωποι εμπλεκόμενοι. Τώρα, προφανώς, αφήστε κιόλας ότι που ο ίδιος ο Μιχαλολιάκος ανέλαβε την πολιτική ευθύνη της δολοφονίας Φίσα. Το έχουμε ξεχάσει αυτό. Έκανε δήλωση και είπε ναι, δεν το κάναμε εμείς, αλλά την πολιτική ευθύνη την αναλαμβάνω. Δεν έδωσα εντολή, την πολιτική ευθύνη την αναλαμβάνω. Προσέξτε, έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία και είναι δυνατόν ποτέ όταν στην καθημερινότητα των δικαστηρίων αρκούν τρεις να πάνε να ληστέψουν ένα περίπτερο και να τους παραπέμψουν για εγκληματική οργάνωση. Μια απλή συναυτουργία δηλαδή. Αυτό γίνεται καθημερινά στα δικαστήρια. Είναι δυνατόν σε αυτή την περίπτωση που έχουν καταδειχθεί τόσα και τόσα, που οι ίδιοι ομολογούν να αλληλοκατηγορούνται μεταξύ τους, που μάρτυρες μέσα από τη Χρυσή Αυγή κατέθεσαν τι είδους εκπαίδευση έκαναν, τι τους λέγανε να κάνουν, να βγαίνουν και ό,τι κινείται σφάζεται. Όταν προέκυψαν αυτά, είναι δυνατόν να πει κανείς ότι δεν είναι μια εγκληματική οργάνωση δομημένη με σταθερότητα? Ωραία, και τότε κύριε Ιωαννίδη, αν σας ρωτούσε κανείς, γιατί τότε ο Άριος Πάγος άνοιξε το δρόμο έτσι ώστε η Χρυσή Αυγή να κατέβει στις εκλογές? Κοιτάξτε, στη χώρα μας δεν έχουμε το θεσμό της απαγόρευσης πολιτικού κόμματος. Το Σύνταγμά μας είναι το 1975, ένα χρόνο μετά την κατάρρευση της Χούντας. Και έχοντας την εμπειρία της απαγόρευσης των πολιτικών κομμάτων και της κατάργησης πολιτικής ζωής επί Χούντας, υπήρχε αυτή η ευαισθησία και ενδεχομένως ορθώς. Βεβαίως, τώρα, ο δε Άριος Πάγος που αναφέρεται πριν, τον έλεγχο που κάνει στα καταστατικά των κομμάτων που θα συμμετάσχουν σε εκλογές, είναι φορμαλιστικός κατά βάση ο έλεγχος.
δεν μπαίνει δηλαδή να κάνει έρευνα, σαν να κάνει τρόπον την προανάκριση. Υπήρχαν όμως και τότε εγκληματικές ενέργειες, δεν υπήρχαν. Και υπήρχε και η παραδοχή των ίδιων των μελών ότι εμείς είμαστε ναζιστές. Ναι. Προσέξτε. Τώρα που υπάρχει δικαστική καταδίκη, βέβαια είναι σε πρώτο βαθμό, πιθανόν να ερμηνευτεί διαφορετικά η αρμοδιότητα του Ρεοπάγου να ελέγχει και να επικυρώνει τρόπο την άλλα καταστατικά των κομμάτων, να τους επιτρέπει δηλαδή και τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία. Δεν είναι όμως αυτό το μείζον, κατά τη γνώμη. Διότι δέστε, όπου σε άλλες χώρες όπως η Γερμανία ή η Τουρκία είχαν απαγορεύσει στη Γερμανία ναζιστικών κομμάτων, στην Τουρκία ισλαμιστικών προ-Ερντογάν, με το κεμαλικό σκληρό καθεστώς που απαγόρευε, ας πούμε, την ισλαμιστική πολιτική δραστηριότητα, βάφτισαν τα κόμματά τους διαφορετικά. Ενδεχομένως κάποια πολιτική προσωπικότητα στην οποία είχε απαγορευτεί να κατέλθει στις εκλογές αντικαταστάθηκε με κάποια άλλη. Δεν άλλαξε κάτι επί της ουσίας. Η καταδίκη όμως της Χρυσής Αυγής είναι που την έπληξε, και η δικαστική διαδικασία που αποκάλυψε τη δράση είναι που την έπληξε πολιτικά και την έβγαλε εκτός βουλής. Οπότε, μετά από όλα αυτά, και αν υποθέσουμε ότι η ποινή έχει ένα στέλος αδύναμη, θα μπορέσει εκ νέου να κατέβει κάποιο μέλος ξανά στις εκλογές με ένα πολιτικό μόρφωμα με μια διαφορετική ονομασία, ή μάλλον για να μην το λέμε πολιτικό μόρφωμα, με μια επίσης εγκληματική οργάνωση με μια διαφορετική ονομασία? Η απάντηση είναι μάλλον ναι. Σας είπα ότι ενδέχεται, δεν μπορούμε να είμαστε προφήτες, ενδέχεται ο Ρεοπάγος να αλλάξει τη στάση και την ερμηνεία που δίνει στον τρόπο που ασκεί την αρμοδιότητά του, αν και το πιθανότερο είναι ότι ναι, θα μπορούν να κατέβουν. Λάβετε υπόψη σας ότι με το νέο ποινικό κώδικα καταργήθηκε η παρεπόμενη ποινή της αποστέρησης πολιτικών δικαιωμάτων. Κάτι που δεν είμαι βέβαιος ότι ήταν απολύτως επιτυχές. Εμείς είχαμε προτείνει στο παρελθόν, τουλάχιστον για τις βαριές καταδίκες για ρατσιστικά αδικήματα, να υπάρχει η παρεπόμενη ποινή της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην νομική τάξη αυτή η ποινή. Ακόμα και ένας βαριά καταδικαστής μπορεί να είναι υποψήφιος ο ίδιος ατομικά. Τώρα, το εάν το κόμμα του, το κόμμα με το οποίο κατεβαίνει, εάν αυτό θα περάσει τον έλεγχο του καταστατικού του από τον Άριο Πάγο, αυτό είναι κάτι που σας λέω μέχρι τώρα συνέβαινε περίπου σε όλες τις περιπτώσεις. Γιατί εξάλλου και η Χρυσή Αυγή, όταν κατέθεσε τον καταστατικό στον Άριο Πάγο, δεν κατέθεσε το πραγματικό. Κατέθεσε ένα fake καταστατικό. Γιατί στο πραγματικό της που αποκαλύφθηκε και κατά τη διάρκεια της δίκης, με έρευνα του συναδέλφου σας του Δημήτρη Ψαρά της Εφημερίδας Συντακτών Πολυετή, εκεί ήταν καθαρές ναζιστικές αναφορές. Ενώ σε αυτό που κατέθεσαν στον Άριο Πάγο τα είχαν μασκαρέψει όλα. Εμφανίζονταν περίπου ως δημοκρατικό κόμμα. Ο νεοναζισμός μπορεί να τελειώσει μετά από όλα αυτά? Πριν, για πολλά χρόνια λέγαμε ποτέ πια φασισμός. Το λέγαμε και να που εμφανίστηκε και μάλιστα σε καθόλου αμεληταία δύναμη στην Ελλάδα. Πού τώρα στη χώρα μας, που η εθνική μας επέτειος σε λίγες μέρες είναι, η εθνική μας γιορτή είναι επέτειος της νίκης κατά του φασισμού, έτσι. Πού βρέθηκαν ψήφοι υπέρ ναζιστών στα Καλάβρητα που τα ισοπαίδωσαν, τα έκαψαν και τους κατασκότησαν οι Γερμανοί. Λοιπόν, και έχετε κι εσείς μια απώλεια από τους Ναζί. Ναι, ο παππούς μου σκοτώθηκε το 1944, λίγους μήνες πριν από την απελευθέρωση, λόγω της αντιστασιακής του δράσης. Ναι. Κοιτάξτε, αυτοί τώρα, παρεμπιπτόντως για να το πούμε και αυτό, αυτοί μας το παίζανε παλικαράδες και εθνικιστές. Αυτοί, οι απόγονοι των νεοναζί και των φασιστών. Ο νεοναζισμός μπορεί να παταχθεί όταν, και ήδη πιστεύω ότι τουλάχιστον όσον αφορά τη Χρυσή Αυγή, ελπίζω να έχουμε ξεμπλέξει από σήμερα. Πάντα θέλει επαγρύπνηση, γιατί πάντοτε μπορεί να επανεμφανιστούν τέτοια φαινόμενα. Όταν, επαναλαμβάνω, λειτουργεί ομαλά η δημοκρατία, το πολιτικό σύστημα μπορεί να συνεννοηθεί και το κράτος δικαίου λειτουργεί, τότε είναι πολύ μικρότερες πιθανότητες να έχουμε τέτοια φαινόμενα. Ελπίζω ότι το οικονομικο-κοινωνικό περιβάλλον δεν θα είναι και τόσο έτσι, πώς να το πω, δεν θα είναι τόσο ευνοϊκό για την ανάπτυξη τέτοιων φαινομένων εξτρεμισμού και απονομιμοποίηση του πολιτικού συστήματος, γιατί είχαμε και αυτό στη χώρα μας. Δεν είχαμε μόνο δηλαδή μια αδράνεια του πολιτικού συστήματος και των κρατικών οργάνων και των θεσμών, είχαμε και μια κρίση νομιμοποίησης. Και εκεί βρήκε την ευκαιρία η Χρυσή Αυγή
και κρίση νομιμοποίηση του πολιτικού συστήματος, επειδή είχαμε την οικονομική κρίση, επειδή ο κόσμος έχασε την προσδοκία του ότι θα βελτιώσει τη ζωή του ή θα την διατηρήσει το επίπεδο ζωής του μέσα από το σύνηθες πολιτικό παιχνίδι, μέσα από τη συνήθη έτσι πορεία των πραγμάτων, όπως είχαμε. Για όλους μας ήταν ένα σοκ αυτό που συνέβη με την οικονομική κρίση. Εκεί νομίζω ότι είναι και λίγο και η μήτρα που γέννησε αυτό το φαινόμενο, που όμως δεν βέβαια θα είχε φτάσει αυτές τις διαστάσεις. 400.000 ψηφοφόροι, δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλοι παραπλανήθηκαν. Μα βεβαίως δεν παραπλανήθηκαν όλοι. Και ή μάλιστα ότι όλοι αποφάσισαν να ψηφίσουν λόγω της κρίσης. Και αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, γιατί τονίζει και την ευθύνη των πολιτών. Έτσι. Δεν μπορεί να τα ρίχνουμε όλα στους κυβερνήτες που εμείς εκλέγουμε έτσι γενικά και αορίστως. Έχουμε ευθύνη για την ψήφο μας και επίσης η διαμαρτυρία έναντι των κακών κειμένων της πολιτικής δεν έχεις μία επιλογή να διαμαρτυρηθείς, έχεις πολλές. Γιατί θα πας στη χειρότερη, γιατί θα πας στο φασισμό και στο ναζισμό. Κύριε, ναι. Για να βγάλεις το άχτι σου, δεν το βγάζεις το άχτι σου έτσι. Κύριε Ιωαννίδη, εγώ θέλω να κλείσουμε με τη φωτογραφία της ημέρας, που δεν είναι άλλη από τη μητέρα του Παύλου Φίσα, μια γυναίκα που έγινε σύμβολο αντιφασιστικού αγώνα. Ό,τι και να πει κανείς για αυτή τη γυναίκα είναι λίγο, νομίζω. Ναι, και θέλω να πω το εξής. Ο Παύλος Φίσας έχει υποθεί και από άλλους, είναι κάτι σαν, πώς να το πούμε, το Σωτήρι Πέτρουλα της γενιάς μας. Η Μάγδα Φίσα έγινε σύμβολο διότι εκτός των άλλων είχε μια δύναμη και μια ανθρωπιά σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ακόμα και το ακραίο συνέστημα το έβγαλε με μια αξιοπρέπεια και με μια ανθρωπιά. Και είναι πραγματικά πολύ κρίμα που χρειάστηκε να θυσιαστεί αυτό το παλικάρι για να ξυπνήσει οι περισσότεροι που κοιμόντουσαν σε σχέση με το τι ήταν η Χρυσή Αυγή. Είναι πραγματικά πάρα, πάρα πολύ κρίμα και θα ήθελα να κλείσω με αυτό. Ο Περικλής Κοροβέσης, ένας από τους πιο σημαντικούς αγωνιστές κατά της Χούντας, στον πρόλογο της επανέκδοσης του βιβλίου του «Ανθρωποφύλακες», που περιγράφει τα βασανιστήρια επί Χούντας, αναφέρει μια φράση του Μπρέχτ που λέει «αλίμονο στη χώρα που έχει ανάγκη από ήρωες». Σήμερα αυτό που χρειαζόμαστε είναι πολίτες. Η πιο επαναστατική ιδιότητα που υπάρχει τη σήμερα ημέρα είναι, που πρέπει να τιμούμε κιόλας, είναι η ιδιότητα του πολίτη. Κύριε Ιωαννίδη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν απόψε κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ και να συνεχίσετε.